κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία. 23 λεπτάκια πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντα εδώ στην συχνότητα του Flash. Όπως σας υποσχεθήκαμε λοιπόν και στη χθεσινή μας εκπομπή, σήμερα ξεκινάμε με Βρυξέλλες. Συνδεόμαστε στην άλλη άκρη, εκεί βρίσκεται ο γνωστός δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αρβανίτης, ο Κώστας Αρβανίτης. Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας. Εγώ ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμά σας είναι βαρύ αυτές τις μέρες. Θέλουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με το ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα, το καυτό ζήτημα, το προσφυγικό, το οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά. Έχετε παραβρεθεί και ο ίδιος σε δομές, στα νησιά. Και θα θέλαμε ένα πρώτο δικό σας σχόλιο για αυτό που βλέπετε να εξελίσσεται στη χώρα μας, δεδομένου ότι είδαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή σας χθες, που μιλήσατε για ένα νέο Γκουαντάναμο. Ναι, πριν 2-3 μέρες, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση είναι φανερό ότι δεν είχε σχέδιο σε καμία περίπτωση, είχε παίξει μπάλα πάνω στην λογική του fake news και μιας αντίληψης ότι εμείς θα τα λύσουμε όλα και έχουμε σχέδιο. Ειδικά για το κομμάτι της Μόριας δεν χρειάζεται να χάσουμε χρόνο τώρα. Οι 5.000 που δεν ήταν καλή κατάσταση έχουν γίνει 17, όχι 15 που ο κύριος Τσίπρας, 17.000 είναι σήμερα. Έχουμε απολύσεις 200 σήμερα, 250 απολύσεις εργαζομένων σε οργανώσεις και σε δομές που λειτουργούν ήδη στη Μόρια. Η κυβέρνηση εμφανερό δεν έχει κανένα σχέδιο. Και πρέπει να σας πω ότι είναι και αντιφατικά αυτά που καταθέτει. Πρώτον, μίλησε για κλειστά κέντρα κράτησης, περί αυτού πρόκειται, και σήμερα μάθαμε ότι μετά από παρέμβαση επιτρόπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Χρυσοχοίδης απάντησε ότι δεν μιλάνε για κλειστά κέντρα, μιλάνε και για ανοιχτά και για κλειστά κέντρα. Μιλήσανε για ξερονήσια, όπου θα, ερημονήσια μάλλον, όπου θα εγκαταστήσουν τις νέες δομές, αυτού του τύπου δηλαδή. Μετά είπαν ότι λάθος, δεν ήταν ακριβώς αυτό. Είχαμε βάλει απλώς τη μακέτα πάνω στο συγκεκριμένο νησί Λαβίθα. Νομίζω, και όχι δεν νομίζω, είναι φανερό ότι και εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά και στην Αθήνα πια και στην Ελλάδα, συνολικότερα καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία έπαιξε, όπως έπαιξε και με το Μακεδονικό, στην παραγωγή εντυπώσεων για να πάρει τις εκλογές. Οι εκλογές έχουν τελειώσει, είμαστε 5 μήνες. Νομίζω ότι έχει κάνει μια τρύπα στο νερό, έχει δημιουργήσει και έχει μεγιστοποιήσει το πρόβλημα το προσφυγικό και έχει κάνει κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό, ξέρετε. Έχει δημιουργήσει τα προηγούμενα 4 χρόνια, έχει ρίξει δηλητήριο σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που το οποίο θεωρεί, σύμφωνα με τις μετρήσεις, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό. Τουλάχιστον σε ποσοστό 75%. Ο απόλυτος αποπροσανατολισμός. Αυτό δεν ισχύει. Σας το λέω με κάθε υπευθυνότητα. Δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Δεν είναι μείζον πρόβλημα της χώρας. Είναι πρόβλημα. Δεν είναι όμως αυτό το ποσοστό. Το πρόβλημα της χώρας είναι η ανεργία. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι η εκμετάλλευση. Το πρόβλημα της χώρας είναι ο τρόπος λειτουργίας του κράτους με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς και εγώ και βλέπουμε, το επιτελικό κράτος δεν υφίσταται πια. Είναι επιτελικό για πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους της παρέας Μητσοτάκη και των ανθρώπων που εξυπηρέτησαν τον κύριο Μητσοτάκη για να βγει στην εξουσία. Και όπως φαίνεται, fake πτυχία έχουμε δει αυτόν τον καιρό. Το τύρους φέτια έχουμε δει αυτόν τον καιρό. Και βεβαίως να πω και μια μεγάλη συγγνώμη στον κύριο Κικίλια, διότι έκανα μια δήλωση που δεν τον αφορούσε μια, καθόλου μάλλον, για την περίπτωση του κύριου Πατέρα στο νοσοκομείο της Θεσσαλίας. Δεν ήταν ρουσφέτη του κύριου Κικίλια, ήταν ρουσφέτη προσωπικό του ίδιου του Πρωθυπουργού. Αυτό φάνηκε, κύριε Αρβανίτη, δυστυχώς. Και φαίνεται ότι η αριστεία, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση, έχει 2 ταχύτητες. Η μία ταχύτητα αφορά στα του οίκου της και η άλλη ταχύτητα αφορά σε όλους τους άλλους. Τώρα, όσον αφορά εδώ στην περιοχή μας, κύριε Αρβανίτη, έχουμε ένα ουσιαστικό ξύλωμα της ΔΕΗ. Αντιμετωπίζουμε μία νέα κρίση, από την οποία ουσιαστικά δεν βγήκαμε ποτέ. Και είναι πολλά τα ερωτήματα του κόσμου για το. Για ποιο λόγο, μάλλον, ο κύριος Μητσοτάκης βιάστηκε τόσο πολύ να κάνει μια τέτοια δήλωση από το βήμα του ΟΗΕ ότι θα περάσουμε στην απολιγνητοποίηση, στην απατρακοποίηση, ενώ δεν έχει απολύτως κανένα σχέδιο η κυβέρνηση καταθέσει μέχρι στιγμής.
Μα σε κανένα θέμα δεν έχει κυβέρνηση σχέδιο. Αυτό είναι φανερό. Δεν είναι. Δεν είναι ότι διαφορούμε σε μια πολιτική, ξέρετε, και στο προσφυγικό παραδείγματος χάρη ή σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, που πλέον εδώ το πράγμα είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Λέω τις αντιφατικές δηλώσεις. Πήρα την ευκαιρία τώρα για την λίγο πριν τη συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Βεβαίως. Που και εκεί υπάρχει διγλωσία, κύριε Αρβανίτη, γιατί φαίνεται ότι το κόμμα δεν γνωρίζει ακριβώς τις κινήσεις που θέλει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Δεν γνώριζε το ένα Υπουργείο ότι κάνει το άλλο. Μιλάω το Υπουργείο Εξωτερικών και ακριβώς, το Μαξίμου. Ακριβώς. Αλλά και στο θέμα αυτό με την απολιγνητοποίηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αρνητικό στην απολιγνητοποίηση, αλλά δεν μπορεί να γίνει έτσι. Ακριβώς. Ότι δηλαδή πρέπει να περάσουμε σε μια νέα εποχή. Αυτό χρειάζεται σχεδιασμός. Χρειάζεται καταρχήν να εξασφαλίσει τις θέσεις εργασίας τις υπάρχουσες και να εξασφαλίσει βεβαίως το βιώσιμο της περιοχής. Ότι θα περάσει από μια εποχή σε μια άλλη. Βεβαίως, είναι πολύ καλό. Ο κ. Μητσοτάκης όμως το είπε αυτό και από το βήμα του ΟΗΕ, το λένε και γενικώς, γιατί έχει ντυλάρει. Και αυτό φαίνεται και από το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Κάθε άθρο του αναπτυξιακού νομοσχεδίου είχε πίσω και από έναν εργολάβο, έναν χορηγό, έναν σύμμαχο του κ. Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι αναπτυξιακός νόμος. Αυτό ήταν πραγματικά δηλαδή το μεγάλο deal που θυμίζει η τηλεοπτική εκπομπή. Και θυμίζει πάρα πολύ και τις προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τις οποίες είχαμε καταφέρει να αποφύγουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κινείται στην γνωστή τακτική: ξεπουλάμε ένα φιλέτο όσο-όσο, και αυτό το ονομάζουμε ανάπτυξη. Δυστυχώς. Θα σας πω κάτι, ξέρετε, σε αυτό. Ναι. Νομίζω ότι για 5 μήνες η φθορά που έχει επί της ουσίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ρεκόρ. Σε θέματα, σε ζητήματα και σε κομμάτι όχι της πολιτικής αισθητικής, αλλά της ουσίας της αισθητικής. Παρά το γεγονός ότι έχει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας δικά της, δεν μπορεί να το κρατήσει. Και η φθορά είναι πάρα πολύ γρήγορη. Το δεύτερο είναι, μπορεί να και για καλό τελικά αυτή η αλλαγή της εξουσίας, να καταλάβει ο κόσμος ότι, λέγαμε παλιά, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ότι η δεξιά δεν αλλάζει. Πόσο μάλλον ο Μητσοτάκης δεν αλλάζει. Τον είχαμε γνωρίσει πάρα πολύ καλά ως υπουργό και στο Υπουργείο που ήταν επί Σαμαρά, πώς συμπεριφέρθηκε στους εργαζόμενους και στην εργατική τάξη. Με φόντο τις καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών, με ένα γυνάτι δηλαδή, αλλά και για τους κολικούς φύλακες. Όπου απόλυση, αίμα και πόνος είναι ο Μητσοτάκης μας. Εμείς, κύριε Αρβανίτη, όπως ξέρετε, επειδή είμαστε περιφερειακό κανάλι, πονάμε πάρα πολύ σαν περιοχή σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, γιατί πέρα από την απολιγνητοποίηση, την οποία σας ανέφερα πριν και ακούσαμε με ενδιαφέρον την άποψή σας, έχουμε και το πρόβλημα της κατάργησης των τμήματων. Τον υποίδρυση τμήματων στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο μας δυστυχώς βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και γενικότερα η περιοχή αισθάνεται ότι βάλεται από την κυβέρνηση και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο. Θα υπάρξει... Δεν είστε άριστοι. Αν ήσασταν από τους άριστους, δεν θα είχε τέτοιο πρόβλημα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση και η πολιτική του κ. Μητσοτάκη της δεξιάς, της ακροδεξιάς δηλαδή του Μητσοτάκη, είναι απολύτως ταξική. Εγώ το έλεγα και πριν τις εκλογές, τα λέω και τώρα. Ακόμα και στο δικό μου χώρο, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάνε για ρητορική του, ακροδεξιά του κύριου που παίρνει ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ διαφωνώ πύρος. Η ίδια η πολιτική, η Νέα Δημοκρατία είναι απόλυτα μέσα στην ακροδεξιά ατζέντα. Μην βρίσκουμε άλοθη. Δεν είναι δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης που πιέζεται ο κ. Βορύδης που το λέει ή ο κ. Γεωργιάδης. Είναι στο ίδιο μαγαζί, έχουν την ίδια άποψη. Και στο κομμάτι αυτό θυμίζω τις δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη που έλεγε ότι στη Δυτική Αθήνα, παραδείγματος χάρη, πρέπει να βγαίνουν υδραυλικοί, ψυχτικοί. Στο Περιστέρι. Αυτή είναι η άποψη, καταλάβατε. Κύριε Αρβανίτη, εμείς τώρα αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε και. Να σας πω μόνο γι' αυτό, για το Πανεπιστήμιο. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Έχει πολύ μεγάλη αξία και ήταν πολύ σωστή, κατά τη γνώμη μου, η πολιτική της κυβέρνησης αριστεράς για τη δημιουργία τμήματων και πανεπιστημίων στην περιφέρεια, διότι αυτό δίνει αέρα, πνοή και νιώτη, γνώση. Και βεβαίως λειτουργεί ακόμα και της επιχειρηματικότητας όταν έχεις πανεπιστημιακές δομές. Πολύ σωστά. Δουλεύει δηλαδή όλο το σύστημα. Δεν είναι ότι δουλεύουν οι καφετέρειες που το διαβάζουν αυτοί. Δουλεύουν οι επιχειρήσεις, γιατί οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι επιστήμονες θα δουλέψουν στις τοπικές επιχειρήσεις, θα ανοίξουν δουλειές καινούργιες, θα μείνουν κάποιοι στην περιοχή. Γιατί εκεί μπορεί να το μέλλον τους, γιατί θα την αγαπήσουν την πόλη. Και έχουμε και αρκετές διακρίσεις φοιτητών μας, κύριε Αρβανίτη, και πάντα μέσα από αυτή εδώ την συχνότητα αναδεικνύουμε τις διακρίσεις των φοιτητών μας. Εμείς αυτό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι, άραγε μέχρι το 2028, που είναι ο χρονικός ορίζοντας της χρήσης του λιγνίτη, ή η επόμενη ακαδημαϊκή περίοδος για την αλλαγή του σχεδίου για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, σε μια περίπτωση που αλλάξουν τα πράγματα και ξαναέρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, θα μπορέσει να αλλάξει αυτό το σχέδιο, θα γυρίσει το τιμόνι προς μια άλλη κατεύθυνση για τη Δυτική Μακεδονία? Γιατί αυτό είναι που μας καίει. Καλά, αυτό εντάξει, φυσικά. Καταρχήν ο κ. Μητσοτάκης δεν ξέρω αν θα την βγάλει τετραετία. Λέτε να έχουμε εκλογές. Δεν το βλέπω δηλαδή. Αν πηγαίνει στον 5ο μήνα, στο 12ο,
Δεν το βλέπω. Αλλά επειδή διακινήθηκαν και κάποια σενάρια για εκλογές, κύριε Αρβανίτη, αφού το αναφέρετε, πιστεύετε ότι μπορεί προσεχώς να έχουμε εκλογές? Εντάξει, αυτό λέει ο Μητσοτάκης για να παίξει με τον εκλογικό νόμο. Αυτό δείχνει και την αδυναμία του άλλου να αντέξει. Δηλαδή, μια ισχυρή κυβέρνηση με τόσες. Γιατί είναι με τον προηγούμενο νόμο. Ναι. Δεν έπαιρνε απλή αναλογική. Έχει κλέψει έδρες δηλαδή και από τα άλλα κόμματα. Θέλουν να κάψουν την απλή αναλογική ουσιαστικά. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τζίμπησε πάντως μέχρι στιγμής, κύριε Αρβανίτη. Δεν τζίμπησε μέχρι στιγμής ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε κάποια δήλωση επ' αυτού. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όποτε θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης εκλογές, σας κάνει εκλογές. Αυτό δείχνει αδυναμία. Όταν πας σε εκλογές, σημαίνει ότι έχω αδιέξοδο. Δεν έχεις κάποιο άλλο λόγο. Δεν μπορεί να κάνεις, δηλαδή, δεν μπορεί να ταλαιπωρείς το εκλογικό σώμα επειδή σε εξυπηρετεί πολιτικά εσένα για να αλλάξεις τον εκλογικό νόμο για να κάνεις τα μαγειρέματά σου. Δεν είναι εταιρεία η χώρα, όπως είναι καταλάβει ο Μητσοτάκης. Και βεβαίως μου κάνει εντύπωση η αγάπη του για τις εταιρείες, γιατί δεν έχει δουλέψει κιόλας η εταιρεία του Μητσοτάκης. Νομίζω μια σύμβαση κάνει όλοι στη ζωή του. Έχει παρουσιάσει ένα πλούσιο βιογραφικό το οποίο έχει πολλούς αστερίσκους, κύριε Αρβανίτη. Έχει αρκετούς αστερίσκους στο βιογραφικό του. Θυμάμαι. Όπως και αστερίσκους είχε το βιογραφικό του κυρίου. Εργαζομένου, κύριε Μητσοτάκη. Του νέου υπουργού. Μια φορά νομίζω. Μάλιστα. Σε τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα, νομίζω. Μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν είναι και το θέμα μου. Αλλά γενικώς έχει μια τέτοια αντίληψη ο Μητσοτάκης και γενικώς όλο αυτό το κομμάτι της δεξιάς που θεωρεί τη χώρα εταιρεία. Η χώρα δεν είναι εταιρεία. Η χώρα για να λειτουργήσει έχει αξίες, έχει οράματα, έχει το μέλλον, έχει τη νέα γενιά, έχει τους ηλικιωμένους, την τρίτη ηλικία που λέμε, έχει τους ανάπηρους, έχει τους νέους επιστήμονες, έχει τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Και δεν μπορεί να το βλέπεις έτσι με τη λογική των αρίστων. Και στο κάτω-κάτω της γραφής έβγε και αυτό το αφήγημα. Είδαμε και τους αρίστους του Μητσοτάκη. Έχουν καταπέσει αυτά τα επιχείρηματα, κύριε Αρβανίτη, και είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι τώρα εδώ πώς θα αντιμετωπίσουμε πρακτικά τα προβλήματα που έρχονται μπροστά μας εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Και επειδή βλέπουμε ότι είστε πολύ δραστήριος, από τους πλέον δραστήριους ευρωβουλευτές, καλό θα ήταν να σας κάνουμε και ανοιχτά μια πρόσκληση στην περιοχή μας. Καταρχήν, εγώ είμαι επίτιμος δημότης Καστοριάς. Την ξέρω τη Δυτική Μακεδονία. Είναι η περιοχή που αγαπώ πάρα πολύ, την ξέρω. Έχουμε δώσει μάχες για τη Δυτική Μακεδονία, ιδιαιτέρως για την Καστοριά. Θέλω να το πω αυτό. Και τότε επί δημαρχίας του Δημήτρη Παπουλίδη. Είναι μια αδικημένη περιοχή Δυτική Μακεδονία. Αρκετά. Έτσι κι αλλιώς. Πάρα πολύ. Όπως και Ήπειρος. Είναι δηλαδή σαν να ήταν μια χώρα που δεν τη θέλανε να τη βλέπουν. Τη θυμούνται βέβαια μετά τις εκλογές. Και παίζουν πάρα πολύ έντονα ένα παιχνίδι ψευτοεθνικιστικό, το οποίο είναι έξω από τα εθνικά μας συμφέροντα. Όμως επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει και επειδή και τα ποσοστά της αριστεράς στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι ισχυρά. Πρέπει να πούμε ότι οφείλουμε πρώτον εμείς να γίνουμε ακόμα πιο σοβαροί και τεκμηριωμένοι στη νέα κυβερνητική πρόταση που θα κάνουμε. Έχουμε την εμπειρία μιας δύσκολης τετραετίας, 4,5 χρόνια, μέσα στη χρεοκοπία. Έχουμε την φρεσκάδα και τα οράματα της αριστεράς. Και έχουμε και τη δυναμική του ανοίγματος του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία. Νομίζω ότι η νέα τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σαφώς καλύτερη από την προηγούμενη, σε άλλη βάση και με άλλα δεδομένα. Ελπίζοντας βεβαίως να μην ξαναπάρουμε τη χώρα χρεοκοπημένη. Μάλιστα. Γιατί το σύστημα που διαχειρίζεται σήμερα τη χώρα είναι αυτή που χρεοκόπησε τη χώρα. Και υπάρχει και μία αίσθηση ότι βρέθηκαν χρήματα, κύριε Αρβανίτη, και διευκολύνει αυτό το πράγμα τη νέα κυβέρνηση στο να κάνει περισσότερες αστοχίες. Όχι, πέσανε με την κουτάλα. Αυτό θέλετε να μου το πείτε, αλλά το λέτε πιο. Όσο πιο κομψά μπορώ, κύριε Αρβανίτη. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας παρακολουθούμε να δεσμευτείτε ότι θα έρθετε στη Δυτική Μακεδονία σύντομα. Για να συζητήσουμε από κοντά όλα τα μεγάλα προβλήματα. Μας ενδιαφέρει εγώ θα έλεγα ότι. Και το είχαμε συζητήσει και με τον Πέτρο τον Κόκαλη, που ασχολείται με τα θέματα περιβάλλοντος, όπως και το θέμα της ΚΑΠ που είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά και τα θέματα τεργασιακά που είναι δικό μου αντικείμενο εκτός από τα θέματα ΛΥΜΠΕ, να γίνουν κουβέντες και να γίνουν και πρωτοβουλίες στη Δυτική Μακεδονία και σε όλες τις πόλεις Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή, ο ευρωβουλευτής δεν είναι εδώ 5 χρόνια να υπάρχει και να κάνει δηλώσεις, είναι να βρίσκεται κάτω. Και να μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Να σας λέω, προχθές εμείς είχαμε πάει στη Ρόδο. Εγώ είχα πάει στη Ρόδο δηλαδή. Οι καταστροφές στο νησί είναι τεράστιες. Δεν υπήρχε κράτος. Το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη είναι αόρατο κράτος. Προβάλλουμε τις κινήσεις σας, κύριε Αρβανίτη, και χαιρόμαστε που είστε ιδιαίτερα δραστήριος, γιατί είμαστε και συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, θα τα πούμε λίγο μετά τις 3.30 μέχρι και τις 4.30 με νέα τοπικά και εθνικά. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Καστοριά. Ο Λάζαρος Μαρκόπουλος βρίσκεται εκεί για να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από την περιοχή. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους θεατές μας. Με πυροτόβιους ρυθμούς στείνεται αυτή την ώρα το παγοδρόμιο και το Λούνα Πάρκ που θα λειτουργούν στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο της Καστοριάς.
Ο χρόνος πιέζει ώστε όλα να είναι έτοιμα την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, η μέρα της επίσημης άνοιξης λειτουργίας του πάρκου, αλλά και της μεγάλης συναυλίας του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Mm-hmm. Τα ξύλινα σπιτάκια είναι ήδη έτοιμα να γεμίσουν από λουκουδίες και είδη δώρων. Η Δημοτική Αρχή, του Γιάννη Κορετζίδη, τρέχει το project ώστε να είναι όλα έτοιμα. Νομίζω ότι πρέπει να στηριχθεί αυτό το πράγμα και από Καστοριανούς και από Δυτικό Μακεδόνες. Σαφώς. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει με τέτοιο οργανωμένο τρόπο και ίσως ανεβάσει ακόμα περισσότερο την τουριστική αξία της Καστοριάς. Να υπενθυμίσουμε λίγο και πάλι το μέρος και την ώρα, αγαπητέ Λάζαρε. 8 Δεκεμβρίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα γίνει το event και φυσικά θα μπορεί να λειτουργήσει το θεματικό πάρκο με παγοδρόμιο, με Λούνα Πάρκ και με είδη γλυκών, δώρων, φαγητών, τοπικών δεσμάτων προς όλους. Υπέροχα. Άρωμα Χριστουγέννων λοιπόν στην Καστοριά από τις 8 του Δεκέμβρη. Ακριβώς και καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών είναι μια εξαιρετική περίπτωση προορισμού. Έτσι λίγο οργανωμένα από ό,τι φαίνεται. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, Λάζαρε. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο θέμα. Ξεκινάμε, παραλαμβάνουμε μάλλον από εκεί που αφήσαμε το θέμα του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Και αυτό θέμα. Μετά τις αποκαλύψεις του Παναγιώτη Κότα, του Περιφερειακού Συμβούλου Καστοριάς για το φυσικό αέριο στην περιοχή της Καστοριάς ειδικά, καθώς και την παραδοχή του Περιφερειάρχη για αλλαγές χρονοδιαγραμμάτων όσο αφορά τη ΔΕΔΑ και την ξαφνική ανάγκη δημιουργίας δικτύων φυσικού αερίου από τη λόγω της βίαιης απολιγνωμοποίησης που θα επέλθει στους αεριακούς δήμους, η Αντιπεριφερειάρχη της Ενέργειας, η κυρία Κάλλη Κυριακίδου, έβγαλε ένα δημοσίευμα το οποίο λέει «Η πλήρη αλήθεια για το φυσικό αέριο, ο κύριος Κότας κατέθεσε ανακρίβειες». Η κυρία Κυριακίδου ήθελε να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο στον Περιφερειακό Σύμβουλο Καστοριάς και μέσα στο δελτίο τύπου της αναφέρει ότι κακώς ο κύριος Κότας λέει ότι πρώτη φορά ακούστηκε φυσικό αέριο επί Καρυπίδη. Ήταν αδύνατο, λέει, να συμβεί διαφορετικά, μιας και μόλις λίγους μήνες πριν αναλάβω τη δίκη της περιφέρειας είχε γίνει η πρώτη ενημέρωση από τους υπεύθυνους του ΤΑΠ. Κάτι το οποίο θα μας συγχωρήσει, κυρία Κυριακίδου, που θα λάβουμε εμείς την τέτοιο, δεν ισχύει. Mm-hmm. Γνωρίζουν όλοι οι Δυτικομακεδόνες ότι ο ΤΑΠ από το 2003 είχε ξεκινήσει να ακούγεται ότι θα γίνει. Το 2006 ήταν στις τελικές... Στη φάση των τελικών υπογραφών. Στη φάση των τελικών υπογραφών είχαν ήδη βγει όλοι οι μελέτες, ήδη ξέραν όλοι από πού θα περάσει και πώς θα περάσει, ότι ήταν τράνζιτ και ότι δεν ακούστηκε κάτι πιο πριν, ίσως πρέπει να ψάξει για ποιο λόγο δεν ακούστηκε. Δεν είναι ότι το φυσικό αέριο θα ερχόταν επί Καρυπίδη, ούτε αυτό θα ερχόταν επί Καρυπίδη. Μάλιστα. Έτσι, αυτό το ξέρουν και οι Πέτρες, το πω διαφορετικά, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει φυσικό αέριο στη Δυτική Μακεδονία. Και δεν ακούστηκε πρώτη φορά η λέξη φυσικό αέριο επί της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, γιατί πολύ απλά ήθελε να ακουστεί, φαντάζομαι. Γι' αυτό και το έτρεξε το project στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Mm-hmm. Η λέξη φυσικό αέριο απασχόλησε τους πάντες εδώ και δεκαετία, να το πω διαφορετικά. Ωστόσο, θυμόμαστε και τις αναφορές στον τύπο, στον ηλεκτρονικό και στον έντυπο της προηγούμενης περιφερειακής αρχής και την μεγάλη προσπάθεια που έδωσε για να μπορέσει να πάρει σάρκα και ωστά το σχέδιο αυτό, που σήμερα, εν πάση περιπτώσει, αν και αμφισβητείται, σημασία έχει να συνεχιστεί και να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι Δυτικομακεδόνες, οι περιοχές μας που πάσχουν από ενεργειακή φτώχεια, Λάζαρε. Βεβαίως, κάτι το οποίο μάλλον δεν συμμερίζεται η τωρινή αντιπεριφερειάρχη, γιατί πιο κάτω αναφέρει ότι, ας μην είμαστε αχάριστοι, λέει, και ο κύριος Ζακής είχε κάνει ενέργειες όπως η μελέτη της ΑΝΚΟ. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Ζακής είχε πει ότι δεν ήθελε να κάνει δημόσια σχέση στα Υπουργεία, ενώ δεν περνούσε αγωγός ΣΤΑΠ και να διεκδικεί δίκτυα φυσικού αερίου, αυτό δεν υπήρχε. Το είχε παραδεχτεί ο άνθρωπος δημόσια, στη τηλεοπτική συνέντευξη, ότι δεν πήγαινα στην Υπουργεία να ενοχλώ για δίκτυα φυσικού αερίου, γιατί δεν υπήρχε, λέει, αγωγός. Τι να πάω να κάνω εκεί κάτω, να κάνω δημόσιες σχέσεις. Και φυσικά ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα το κάναν άλλες περιφέρειες. Και είναι οι περιφέρειες οι οποίες είχαν έτοιμα τα έργα φυσικού αερίου και τις οποίες σκοπίμως ακόμα κάποιοι θέλουν να τις χρησιμοποιούν σαν παραδείγματα ότι αυτές κάναν κάτι, ενώ η Δυτική Μακεδονία δεν έχει ούτε ένα έργο έτοιμο. Να θυμίσουμε σε αυτούς που θεωρούν ότι άλλες περιφέρειες όπως η Κεντρική Μακεδονία με 30 πόλεις
που τις είχε εντάξει η ΔΕΔΑ και έχουν γίνει ήδη τα έργα του φυσικού αερίου, είναι γιατί πολύ απλά οι τότε περιφερειάρχες πηγαίνουν και ενοχλούσαν την Υπουργεία και κάνουν τις μελέτες για τα δίκτυα φυσικού αερίου. Όταν η δική μας τότε περιφέρεια δεν έκανε τίποτα, γιατί και καλά δεν είχε τον αγωγό. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ βασικά για εμείς, για εμάς. Είναι εύλογα τα θέματα που θέτεις και στηρίζονται όλα πάνω σε δηλώσεις και σε πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί. Μα δεν μπορούμε να λέμε ότι το φυσικό αέριο το κυνηγήσαν όλοι πριν, δηλαδή η προπροηγούμενη περιφερειακή αρχή, και επειδή το κυνηγήσαν όλοι δεν έχει γίνει. Είναι λάθος. Δεν το κυνηγήσαν όλοι. Μάλιστα. Το κυνήγησε μόνο η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, έστω όπως μπόρεσε. Μπόρεσε για μένα, κατά την προσωπική μου άποψη, να κάνει πάρα πολλά πράγματα με βασικό σκοπό την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Να θυμίσουμε λίγο στην Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας ότι το 2015 πρόβλημα βασικότατο είχε η Καστοριά και τα Γρεβενά και η Φλόρινα, ως ένα σημείο Φλόρινα, γιατί δεν είχε τηλεθέρμανση. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο Κοζανίτης εισαγωγικά Καρυπίδης ήθελε να λύσει αυτό το ενεργειακό θέμα, το ενεργειακό πρόβλημα. Για αυτές τις περιοχές, γι' αυτό τρέξε τα δίκτυα σύμφωνα με τα λεγόμενά του για Καστοριά και Γρεβενά. Μάλιστα. Μάλιστα. Ήταν θέμα προτεραιότητα και πολιτική προτεραιότητα να λύσει θέματα ενεργειακή φτώχεια. Επίσης, να θυμίσουμε ότι δεν υπήρχε στην ορίζοντα βίαιη απολιθνητοποίηση. Κάτι το οποίο μας το έφερε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα και χωρίς σχέδιο. Έτσι. Έτσι ακριβώς, και να θυμίσουμε ότι εάν δεν υπήρχε η συμφωνία αυτή, δεν θα μπορούσαμε ακόμα να μιλάμε ότι αυτοί οι Δήμοι μπορούν να πετύσουν φυσικό αέριο, γιατί δεν θα είχαν έξοδο από το Περδίκα. Έτσι. Οπότε. Η ανακοίνωση, η ανακοίνωση που βγήκε στα ΜΜΕ, σε κάποια ΜΜΕ, γιατί και εγώ τη βρήκα σήμερα τυχαία, να σου πω την αλήθεια, της κυρίας Κυριακίδου, προφανώς θέλει να απαντήσει, επειδή πρέπει να απαντήσει σε αυτά που λένε. Δεν μας λέει, ας πούμε, μας λέει μέσα ότι μέσα στο 2023 ισχύει χρηματοδότηση, μετά λέει δεν υπάρχει. Κυρία Κυριακίδου, σκοπεύατε να μην κάνετε τίποτα μέχρι το 2023. Μάλιστα. Πολύ εύλογα τα ερωτήματα. Πολύ εύλογα τα ερωτήματα και θα χαρούμε να φιλοξενήσουμε την κυρία Κυριακίδου σε ένα πάνελ μαζί, να μας εξηγήσει κάποια πράγματα, γιατί στόχος μας δεν είναι να αναδεικνύουμε μόνο τις αστοχίες των ανθρώπων αυτών. Αυτό που εμείς θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι πρέπει να τρέξουν όλοι, όσοι από όσους περνάνε οι ευθύνες, για να μην χαθεί καιρός. Μην χαθεί χρόνος. Μα έχει χαθεί ήδη χρόνος. Ναι, να μην χαθεί άλλος χρόνος. Και ένα πράγμα που δεν μας λένε, Γιάννη, που αποφεύγει και ακόμα η Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας της Δυτικής Μακεδονίας να μας πει, είναι ότι το 15 Δεκεμβρίου γίνεται 100% ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, δηλαδή της ΔΕΔΑ. Έτσι. Το έχουν αυτό στο μυαλό τους. Έχουν backup σχέδιο. Έτσι ακριβώς. Διανοούνται τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Γιατί και η ίδια η κυρία Κυριακίδου μέσα της προς τιμήν της λέει κάπου ότι κανένας δεν αφισβητεί, λέει, ότι υπάρχουν χρήματα για την Καστοριά, το Μανιάκι, το Άργος και τα Γρεβενά, από το τρέχον ΕΣΠΑ, λέει, και όχι από το τρέχον ΕΣΠΑ, έτσι, τα οποία, λέει, πρέπει σαν αφή να εννοηθεί ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε. Προφανώς για να υπάρχουν αυτά τα χρήματα κάποιοι έκαναν προεργασία όμως, έτσι, για να υπάρχουν τα χρήματα. Και αυτό που δεν μας λένε ότι θα το... μας τρομάζει λίγο που θα λέει ότι στο επόμενο ΠΕΠ δεν χρηματοδοτεί δράση που αφορούν ορυκτούς πόρους, δηλαδή το φυσικό αέριο. Το γνωρίζουμε, κυρία Κυριακίδου, αυτό το πράγμα. Μπορείτε να μας πείτε με αυτά τα χρήματα που εσείς παραδέξετε ότι υπάρχουν και υπάρχουν χρονοδιαγράμματα. Αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν έτσι απλά σαν κωδικοί, αφορούν έργα, οπότε αφορούν χρονοδιαγράμματα. Μπορείτε να μας πείτε πότε θα ξεκινήσουν. Ξέρουμε ότι θα ξεκινήσουν το 19 τώρα, δηλαδή δεν θα ξεκινούν. Πότε θα ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Για να δούμε. Πολύ, πολύ εύλογα τα ερωτήματα που θέτεις, αγαπητέ Λάζαρε. Έτσι. Και τα θέτω δεδομένου ότι έκανε το κόπο η υπεύθυνη Αντιπεριφερειακής Ενέργειας να βγάλει ανακοίνωση, να το πω, σε ΜΜΕ, σε ΜΜΕ της περιοχής μας, σχετικά με αυτά τα πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε και μας ενδιαφέρουν άμεσα στην Καστοριά. Έτσι, κυρίως στην Καστοριά. Έτσι ακριβώς, Λάζαρε. Πολύ ωραία. Αυτά, Γιάννη, όσο αφορά τα σημερινά θέματα. Ελπίζω να μην κουράζουμε πολύ με το φυσικό αέριο. Και ελπίζω... Είναι φλέγον ζήτημα. Δεν έχουμε κάποιο άλλο λόγο να επιμένουμε σε αυτό. Εμείς αυτό που θέλουμε να επιδιώξουμε είναι την ενεργοποίηση όλων και την απόδοση της αλήθειας, ώστε να μην χαθεί άλλος χρόνος, γιατί ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ. Το κρύο είναι τσουχτερό στη Δυτική Μακεδονία. Η ανεργία
προχωράει, η οικονομική κρίση συνεχίζει και πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατευτούν οι Δυτικομακεδόνες. Κανένας άλλος λόγος για την επιμονή μας πάνω στο ζήτημα αυτό. Και σε ευχαριστούμε θερμά, Λάζαρε, που το ψάχνεις τόσο πολύ και έχεις πάντα τεκμηριωμένες θέσεις πάνω στο ζήτημα αυτό. Στη διάθεση οποιοδήποτε και οποιασδήποτε να ανταλλάξουμε απόψεις, αν κρίνεις κρίσιμο, αν κρίνει σκόπιμο για όλα αυτά τα θέματα. Βεβαίως. Λάζαρε, σε ευχαριστούμε θερμά και σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τα Γρεβένα. Εκεί βρίσκεται ο ανταποκριτής μας, ο Κώστας ο Μάρκου. Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Γρεβένα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από την πρόσκληση. Η νομαρχία της Νέας Δημοκρατίας, η νομαρχιακή διοικούς επιτροπή νομού Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, σας προσκαλεί στην ετήσια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 20 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Μιλιώνη στα Γρεβενά. Στις 8 η ώρα λοιπόν. Με κεντρικό μιλητή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κύριο Μάκη Βορύδη. Μάλιστα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η παρουσία του λοιπόν εδώ από τα Γρεβενά. Η μερίδα με θέμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων, το παράδειγμα των Γρεβενών. Τα Γρεβενά είναι γνωστά ως η πόλη των μανιταριών και σκοπεύουν σύντομα να αποκτήσουν και δεύτερο προσωνύμιο ως πόλη της γεωθερμίας. Αφού θα κατέχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ παραγωγής θερμικής ισχύως από γεωθερμία ανακάτοικο. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Γρεβενών μέσα από ένα μεγαλοπίβολο σχέδιο ενεργειακής θωράκισης των κτηριακών δομών, σχολείων, δημοτικών, κτηρίου, κολυμπητηρίου κλπ. Με προϋπολογισμό ενταγμένο έργων πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ εντάσσει την γεωθερμία ως πρωτεύουσα πηγή θέρμανσης με ψήξη εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους για τους δημότες έως και 70% έναντι του πετρελαίου. Πολύ σημαντικό. Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 10:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Άλλες ειδήσεις εδώ από την πόλη μας. Όπως φαίνεται λοιπόν, η νέα διοίκηση του χιονοδρομικού κέντρου επέλεξε την τακτική της απραξίας και το μόνο προς το παρόν που κάνει είναι να διαδίδει ότι το χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση και ότι έχει να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα. Ο χρόνος πλησιάζει και ο βουλευτής Γρεβενών ήταν ιδιαίτερα καυστικός στην τελευταία του ανακοίνωση. Το ζητούμενο λοιπόν, Γιάννη, αυτή τη στιγμή δεν είναι αν υπήρξαν ευθύνες από την προηγούμενη, αλλά το πώς το κοινοδρομικό κέντρο ακριβώς να ανοίξει και να λειτουργήσει. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι το κοινοδρομικό κέντρο ήταν χωρίς διοίκηση από τον Αύγουστο, ενώ η νέα διοίκηση φέρεται ότι τοποθετήθηκε με επιλογή του υποψήφιου βουλευτή κ. Σταυρόπουλου. Μάλιστα. Αυτό μάλιστα έφερε πλέον την ανοιχτή κόντρα με τον βουλευτή κ. Πάτση. Μάλιστα. Άλλες ειδήσεις λοιπόν, εδώ να πούμε τώρα ότι η συνέντευξη θα παραχωρήσει αύριο στις 2 στο γραφείο του ο απερχόμενος διοικητής του νοσοκομείου Γρεβενών κ. Αλεξιάδης. Θυμόμαστε για τη συνέντευξή σου την αποκλειστική πριν από μία εβδομάδα, όπου μίλησε για όλους και για όλα, έκανε τον απολογισμό του έργου του. Φαίνεται πως η επόμενη είναι η τελευταία εβδομάδα του κυρίου Αλεξιάδη στο νοσοκομείο του Γρεβενών. Ναι, ναι, είναι η αποκαιρτιστήρια. Όπου θα αναφερθεί στο έργο της προηγούμενης δεκαετίας, στα αποτελέσματα καθώς και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Πολύ επίσης, να πούμε εδώ ένα τελευταίο, ο διοικητής και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικού Συμβουλίου Γρεβενών, κ. Αλεξιάδης Παντελήμων και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες στην οικογένεια Αλέξανδρου Στόλου που με τη συνδρομή του Συλλόγου Καρκινοπαθών Φίλων και Συγγενών Γρεβενά στηρίζω ελπίζω, η μνήμη της εκλοιπών του σύζυγου Πρόσος Κλεισάρης δόρισαν στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών 4 ορθοπαιδικά σώματα. Η απώλειά σας μεγάλη και η προσφορά σας πολύτιμη για την κάλυψη των αναγκών του Ανασυνόντου Νοσοκομείου μας. Σας ευχόμαστε ολόψυχα να έχετε υγεία, ευτυχία και μακροημέρευση. Καλές γιορτές και ευτυχισμένο είναι ο διοικητής κ. Αλεξιάδης. Και λέγοντας, Γιάννη, να πούμε εδώ για το θέμα το οποίο συζητείται στα κανάλια για την ασέλεια του κοριτσιού. Ας αφήσουν επιτέλους τους ανθρώπους εκεί να λύσουν τα προβλήματα μόνοι τους. Να μαζέψουν τις πληγές τους, οι οποίες είτε διαπράχθηκε το έγκλημα είτε δεν διαπράχθηκε. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει όλοι και στη δημοσιογραφική οικογένεια
να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να προστατεύσουμε τα θύματα και όχι να τα εκθέτουμε. Εσύ διαχειρίστηκες με πάρα πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και πολύ μεγάλο σεβασμό και προσοχή το ζήτημα αυτό, Κώστα, και ήσουν από τους πρώτους που το ανέδειξες. Ας ευχηθούμε η δικαιοσύνη να λάμψει. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έπραξε άριστα, αλλά να σεβαστούμε λίγο και τον πόνο αυτών των ανθρώπων που είτε έγινε είτε δεν έγινε το κατηγορητήριο, μάλλον η εξέλιξη στο ακροατήριο θα καταδείξει το τι έχει συμβεί. Θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε έτσι, με τις καλύτερες ευχές μας για να μπορέσουν οι άνθρωποι. Και ένα τελευταίο, Γιάννη, αν επιτρέπεις εδώ από τα γραβενά, είναι ότι ανέλαβε δράση και το χαμόγελο του παιδιού. Πολύ έτσι, ψυχολογική υποστήριξη, ελπίζουμε να πάνε πολύ καλά, σημαντικό και συγχαρητήρια στην τοπική κοινωνία των Αγρεβενών για τα αντανακλαστικά της, γιατί είπαμε ότι η βία πολλές φορές είναι βουβή. Χθες είχαμε και μια φοβερή εκδήλωση εδώ στην Κοζάνη. Καλό είναι να είμαστε ευαισθητοποιημένοι και να τολμάμε. Να τολμάμε να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα εφόσον υφίστανται. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Καλησπέρα από τα όμορφα Αγρεβενά, τα οποία όπως είπαμε και προχθές. Μπαίνουν, μάλλον μπήκαν σε χρησιμοποιητικό. Τι έγινε, άσπρισαν οι σκεπές στα Αγρεβενά, δεν μας είπες. Έτσι, όχι, στα Αγρεβενά, στον Ορεινόγκο. Στον Ορεινόγκο. Άσπρισαν επάνω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όμορφες εικόνες, υπέροχη περιοχή τα Αγρεβενά, όπως όλη η Δυτική Μακεδονία, για σύντομες αποδράσεις, για καλό φαγητό, για φύση. Έτσι. Προσφέρεται για όλα. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλησπέρα. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της ώρας αιχμής. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στο δεύτερο μας μέρος θα ασχοληθούμε με το ποντιακό ζήτημα. Θα έχουμε κοντά μας την κυρία Κυριακίδου Βασιλιάδου, την Ελένη Κυριακίδου Βασιλιάδου, που είναι αντιπρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Θα γίνει ένα πολύ μεγάλη σημασία συνέδριο, πολύ μεγάλο συνέδριο, που θα είναι παρόν και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι η πρώτη φορά μετά την επίσημη αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας από το 1994 τη Βουλή, που σε τόσο υψηλό επίπεδο η πολιτεία στέκεται δίπλα στην ποντιακή κοινότητα και μάλλον στην ποντιακή γενοκτονία, την αναγνωρίζει και έμπρακτα. Θα δούμε τι θα μας πει η κυρία Βασιλιάδου. Εδώ η περιοχή μας έχει αρκετούς πόντιους και ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Μείνετε συντονισμένοι, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, δεύτερο μέρος εδώ στην ώρα αιχμής, σας καλωσορίζουμε. Σήμερα αποφασίσαμε εδώ στην ώρα αιχμής το δεύτερό μας μέρος να το αφιερώσουμε στο πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού και στις εξελίξεις. Με αφορμή και ένα συνέδριο το οποίο πλησιάζει, έχουμε το κατάλληλο πρόσωπο εδώ πέρα. Έχουμε την κυρία Κυριακίδου, την Ελένη. Κυρία Κυριακίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε. Και σε όλους τους θεατές μας. Και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ. Ο ποντιακός ελληνισμός πλέον. Ευχαριστώ εγώ, ευχαριστώ εγώ. Είναι τιμή μας που μας δίνετε χώρο. Δική μας είναι ολόκληρη τιμή, διότι ο ποντιακός ελληνισμός είναι πλέον ένα συνθετικό κομμάτι της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας και του παρόντος μας. Και φυσικά από τα πιο αξιόλογα, θα μπορούσα να πω, κομμάτια του ελληνισμού που εκπροσωπείτε. Είστε λοιπόν εκτός από βιοτέχνης, ασχολείστε με τα παραδοσιακά προϊόντα εδώ και χρόνια, έχετε καταξιωθεί σε αυτό. Εκτός από αυτό όμως, είστε και αντιπρόεδρος στην Παμποντιακή. Απλά επειδή ο κόσμος, θα μιλήσουμε για το συνέδριο το οποίο θα γίνει τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα τα πούμε όλα αυτά. Σας αλλάζω λίγο τη σειρά που είχαμε συνεννοηθεί και ζητώ συγγνώμη. Αλλά λίγο για να ξέρει ο κόσμος, επειδή δεν ασχολούνται όλοι με τα ποντιακά ζητήματα, τι είναι η Παμποντιακή, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό, να το αναφέρουμε απλά. Τι είναι η Παμποντιακή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ποια είναι η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος ιδρύθηκε το 2004. Προϋπήρχαν, όσοι γνωρίζουν από παλιά την ιστορία, προϋπήρχαν κάποιες ομοσπονδίες, Νοτίου Ελλάδος, Βορείου Ελλάδος, Παλίνος Τούντων, οι οποίες όμως αποφάσισαν, γιατί ήταν μικρότερη δύναμή τους αφού ήταν πολλές, να ενωθούν σε μία μεγάλη, στο πρώτο οργανωτικό συνέδριο που έγινε στην Αθήνα το 2003. Και εκεί λοιπόν αποφασίστηκε να διαλυθούν όλες αυτές και να ενωθούν σε μία. Και έτσι γεννήθηκε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Άρα μιλάμε τώρα για κάτι πάρα πολύ δυνατό. Έτσι. Πολύ δυνατό. Πόσα μέλη έχετε, κύριε Γιώργο? Να πω μόνο εδώ ότι δυστυχώς μόνο μία ομοσπονδία έμεινε εκτός. Η POPS, η οποία δεν θέλησε να σωματωθεί στην μεγάλη ομοσπονδία. Δεν θα επισέλθουμε σε αυτό. Υπάρχει και μέλλον, μπορεί. Εντάξει, υπάρχει. Ελπίζουμε. Ελπίζουμε και εμείς και θα είναι πολύ θετικό.
Έχει αυτή την ώρα τα μέλη, τα ιδρυτικά είναι τα σωματεία μας, τα πολιτιστικά σωματεία ανά την Ελλάδα, τα οποία ξεκινήσαν, να φανταστείτε, από την πρώτη διοικούσα επιτροπή στις πρώτες προσπάθειες, από 50, 60, 70, σήμερα είμαστε 460 σωματεία, που αυτό από μόνο του τεράσιο καταλαβαίνετε αυτό, ότι είναι μια δύναμη, όχι μόνο σε αριθμό, αλλά ουσιαστική δύναμη λειτουργίας. Έχω την αίσθηση, χωρίς να έχω αριθμούς, από τη δική μου την προσωπική αίσθηση και από το ρεπορτάζ, έχω την αίσθηση ότι είστε από τους πιο, αν όχι ο πιο πολυπληθής, από τους πιο πολυπληθείς οργανισμούς με βάση την ταυτότητά. Θεωρώ ότι σε επίπεδο ομοσποδιών, στον πανελλαδικό χώρο, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο. Όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και ουσιαστικά. Εκπροσωπεί την Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Η διοίκησή της έγινε τμηματική, ούτως ώστε δημοκρατικά να εκπροσωπούνται όλες οι περιφέρειες. Χωρίστηκε σε περιφέρειες ανά την Ελλάδα, σε 5 περιφέρειες. Και έχετε και πολύ κόσμο έξω, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Υπάρχουν στην Γερμανία, και στην Αυστραλία και στην Αμερική και στην Γερμανία ομοσπονδίες ανάλογες των ατόμων εκεί, των ποντίων, οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει. Έχουν οργανωθεί όμως για να αντιμετωπίζουν όλα τα θέματα που μας αφορούν. Ωραία. Πάμε, κυρία Κυριακίδου, λίγο να δούμε το συνέδριο τώρα που είναι πολύ σημαντικό. Το συνέδριο είναι υψής της σημασίας. Και είμαι και εγώ παρόν εδώ για αυτό το λόγο, γιατί σε λίγες μέρες, την Παρασκευή, ξεκινάει, η έναρξή του γίνεται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Και ακόμη περισσότερο η διάσουσα σημασία έχει το ότι έχουμε την χαρά, αν θέλετε, να έχουμε στην έναρξη του τόσο σημαντικού μας συνεδρίου τον Πρωθυπουργό της χώρας μας να κηρύττει την έναρξη της τελετής. Για να κάνω εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου, αν και εσείς δεν φταίτε σε αυτό. Πέρσι έγινε, πριν από μερικούς μήνες δηλαδή, έγινε μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας. Και δυστυχώς, η χειρή ήταν η απουσία, απουσίαζαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς όμως δεν μένουμε σε αυτό. Εμείς χαιρόμαστε που ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε να έρθει εκεί πέρα. Γι' αυτό και θέλουμε και εμείς με την ευκαιρία αυτή να του μεταφέρουμε όλες τις ευθύνες που αναλογούν στην πολιτεία, γιατί είναι πολιτικό και το μεγάλο το ζήτημα αυτό που πρέπει να επιληθεί σε άλλο επίπεδο. Διότι, κυρία Κυριακίδου, δεν γίνεται να αναγνωρίζουν την ποντιακή γενοκτονία χώρες του εξωτερικού που δεν μία σχέση έχουν με τους πόντιους, απλά αναγνωρίζουν την ιστορία. Και οι δικοί μας Δεν φτάνει αυτό. Είναι αδικαιολόγητο αυτό να συμβαίνει, γιατί αλλά δεν μπορείς να αναιρείς την ιστορία. Ότι θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης εκεί, το καταγράφουμε στα θετικά. Είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και ευελπιστούμε και περιμένουμε πολλά. Στη συνέχεια, οι εργασίες του συνεδρίου θα γίνουν. Η έναρξη, το έχω πει, θα γίνει στο Μουσείο της Ακρόπολης, στην αίθουσα του Μουσείου. Σωστά. Οι εργασίες του θα ξεκινήσουν από τη δεύτερη μέρα, από το Σάββατο και την Κυριακή, και θα γίνουν στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Νιάρχος. Εκεί. Εξαίρετοι ομιλητές, οι οποίοι είναι και Έλληνες αλλά και ξένοι, θα αναλύσουν όλη την υπόσταση που έχει αυτό το θέμα, την ιστορική, την πολιτική, γιατί εκεί ανάγεται, για να φτάσουμε στο αίσιο αποτέλεσμα. Παλεύουμε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες. Η Παπποντιακή κάθε χρόνο επαιτειακά, αν θέλετε, και όχι μόνο, τιμά την ημέρα αυτή, τη μνήμη των πεσόντων. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να δικαιωθούμε. Πρέπει να δικαιωθούμε. Είναι μια αλήθεια που πονάει. Ακριβώς. Και πρέπει και η πολιτεία να σταθεί στο ύψος της, διότι αν βλέπουμε σήμερα μια σύγχρονη Ελλάδα, στο οικοδόμημα και στα θεμέλια της, υπάρχει πολύ υδρότας και πολύ αίμα ποντίων Ελλήνων. Αναλογιστούμε. Οι οποίοι ξεκίνησαν το μηδέν. Έχουμε έρθει μόνο στην Βόρεια Ελλάδα. Αν δούμε τον πληθυσμό, οι αναλογίες μιλάνε από μόνες τους. Στο πόσο πληθυσμό έχουμε φέρει. Να προσθέσω και εγώ ιστορικά ότι ευτυχώς που ήρθατε, γιατί θα είχαμε πρόβλημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, πώς βλέπετε το μέλλον της της ποντιακής ομοσπονδίας, οι στόχοι σας. Οι στόχοι μας και οι αγώνες μας. Πρώτος στόχος, αν θέλετε, στο καταστατικό όταν είχε συσταθεί, από το οποίο το έχω μαζί μου και το διαβάσαμε όλοι και ξεκινήσαμε, για πολλούς λόγους, γιατί η ίδρυση της Παμποντιακής ξεκίνησε από αυτό το θέμα, είναι η εκδημοκρατική λειτουργία του Ιδρύματος της Παναγίας σου Μελά. Εδώ είναι ένας πόνος πολύ μεγάλος στο χώρο μας, γιατί είναι το μόνο σωματείο εκεί, το Ίδρυμα, το οποίο διοικείται από μία οικογένεια και στην οποία, στη διοίκηση, από τα 11 μέλη, τα 9 διορίζονται ακόμη. Και εκλέγονται τα δύο. Αυτό πονάει πάρα πολύ το χώρο. Και έτσι λοιπόν οι αγώνες ξεκίνησαν με αυτό το θέμα να το εξηγιάνουν. Μάλιστα έγιναν πολλές προσπάθειες άκαρπες στο τέλος, γιατί κάπου πάντοτε σκόντα φτάνει οι προσπάθειες αυτές. Αλλά θέλω να πω και είναι αξιοσημείωτο ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, στο Υπουργείο Παιδείας, όπου ήταν τα χρόνια εκείνα, κατάφερε να κάνει ένα νομοσχέδιο τόσο εκδημοκρατικό και είχε προτείνει 8 άτομα να εκλέγουν
διορίζονται και τα τρία να διορίζονται. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δυστυχώς. Δεν εφαρμόστηκε. Ανωτέρω υπήρξαν προβλήματα και σταμάτησε εκεί. Όμως είναι άξιο να το αναφέρουμε. Ήταν η μόνη προσπάθεια σοβαρή και αποτελεσματική έως το τέλος που έχει γίνει. Πρέπει λοιπόν αυτό να εξηγιαθεί. Ο χώρος δεν τιμά τους ποντίους αυτή η διαδικασία λειτουργίας. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό σήμερα. Αυτό ζητούμε, δεν μας τιμά. Πρέπει να το ξεπεράσουμε. Κάποιοι να καταλάβουν ότι. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε σε λάθος δρόμο. Δεύτερος στόχος μεγάλος είναι η αναγνώριση της γενοκτονίας και βλέπετε ότι οι προσπάθειές μας επεκτείνονται και προσπαθούμε με κάθε τρόπο. Ειδικά η κορυφαία είναι η αυριανή εκδήλωση που έχουμε, γιατί δεν έχει ξαναγίνει. Διεθνές συνέδριο με το θέμα της γενοκτονίας και τις διεκδικήσεις μας, πρώτη φορά γίνεται. Είχατε αναφερθεί πριν ξεκινήσουμε στην εκπομπή, το 1994, αν σημείωσα σωστά, ναι, ότι έγιναν η πρώτη αναγνώριση στην Βουλή. Στη Βουλή των Ελλήνων, χάρη στις προσπάθειες του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη, τον. Μεγάλη προσωπικότητα. Δεν μπορούμε, δεν νομίζω θα είμαι. Θέλουμε, θα μια, εκπομπή, πολύ μια, θέλουμε μια εκπομπή για τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Έτσι λοιπόν, έτσι. Τότε καταφέραμε να αναγνωριστεί από την Ελληνική Βουλή και να καθιερωθεί η μέρα μνήμης, η 19η Μαΐου, κατά την οποία βέβαια σε όλη την Ελλάδα τα σωματεία μας έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο των εκδηλώσεών τους. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται σοβαρές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, προτρέποντας όλοι να φτάσουμε στο αίσιο αποτέλεσμα που είναι η εθνοποίηση της γενοκτονίας των πανελλήνων του Πόντου. Τι είναι αυτό που κάνει τους Πόντιους τόσο ξεχωριστούς, κύριε Κυριακίδου? Κοιτάξτε, δεν έχουμε καμία διάθεση να σας κολακεύσουμε. Νομίζω, όλοι μέσα μας ότι έχουμε μία φλόγα για την παράδοση, για τον πολιτισμό, την ταυτότητά μας να προστατεύσουμε. Γιατί ίσως επειδή στον Πόντο, στον ιστορικό Πόντο, δεν ήταν λίγη δραστηριότητα. Υπήρχε ανάπτυξη. Και ίσως αυτή η τεράστια οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών να προκάλεσε και όλη αυτή την εξέλιξη στην ιστορική. Και ίσως και η πρόκληση του να ξεκινήσουν από το μηδέν και να τα ξανακαταφέρουν. Φανταστείτε ότι θρησκευτικό πολιτισμό θέλετε. Πηγαίνουμε ταξίδια και δεν φτάνουν 10 μέρες να περιηγηθούμε όλο αυτόν τον τόπο για μεταξιοθαύμαστα που είναι μνημεία των Ελλήνων του Πόντου. Και ό,τι απέμεινε, έτσι. Ό,τι απέμεινε. Βέβαια, εντάξει, τα συντηρούν, αν θέλετε, και για εμπορικούς σκοπούς. Αλλά όμως εμείς συναισθηματικά και μόνο που έστω και έτσι θέλουμε να υπάρχουν. Και δεν θέλουμε να καταστρέφονται. Είναι κρίμα που, έγινε τζαμί η Αγία Σοφιά. Δεν μας τιμά αυτό το πράγμα. Και προσπαθήσαμε με στάσεις, διαμαρτυρίες, αλλά δυστυχώς ο λόγος μας δεν έφτασε μέχρι εκεί. Μάλιστα. Και βέβαια. Παρ' όλα αυτά όμως είναι αξιοσημείωτο, κύριε Κυριακίδου, να πούμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες, με τη συνύπαρξη, την ειρηνική και τη δημιουργική συνύπαρξη, παρά το γεγονός ότι τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα και δημιουργήθηκαν αντιδράσεις στους ντόπιους πληθυσμούς, ιστορικό είναι αυτό το δεδομένο, στην πορεία επήλθε μια πολύ δημιουργική όσμωση, σε σημείο που πλέον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολλοί έχουν λίγη ποντιακή καταγωγή, λίγο περισσότεροι είναι αμυγός πόντι, αλλά συμπορεύονται με τους ντόπιους εδώ στην περιοχή μας σε έναν πολύ δημιουργικό δρόμο και πλέον είμαστε όλοι Δυτικομακεδόνες, είμαστε όλοι Κοζανίτες, είμαστε όλοι Πτολεμαϊδιώτες, αλλά κάποιοι είναι και ποντιακής καταγωγής. Αυτό νομίζω είναι πλούτος. Να σας πω, αυτό είναι έκφραση του πολιτισμού που έχουμε μέσα μας. Το να μπορούμε να επικοινωνούμε με τον συνάνθρωπό μας. Τώρα, να σας πω ότι και δεν είναι υπερβολή, υπάρχουν χορευτικά συγκροτήματα που χορεύουν άτομα που δεν είναι πόντι. Αλλά χορεύουν τόσο ωραία και εκφραστικά τους ποντιακούς χορούς, που καμαρώνουμε κι εμείς για αυτό που βλέπουμε. Τι να πούμε, είναι έκφραση πολιτισμού και ταυτότητας, την οποία ταυτότητα πρέπει να την προστατεύσουμε. Γιατί μερικές φορές έτσι, η τάση, αν θέλετε, και η επιθυμία μέσα στον χώρο του πολιτισμού ίσως επηρεάζεται ή ξεφεύγει και συχαίεται λίγο με τον χώρο διασκέδασης. Θέλουμε στην Παποντιακή Ομοσπονδία να κρατήσουμε την ταυτότητα την ποντιακή οχυρωμένη τόσο καλά ώστε να μην αλλοιωθεί. Γιατί αν οι παλιότεροι αφήνανε έτσι χαλαρά να αλλοιωθούν κάποιες αξίες, σήμερα δεν θα είχαμε τίποτε δεδομένο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, όμως δεν κινείστε μόνο στο κομμάτι της διατήρησης, παύλα, συντήρησης. Όχι, εξελισσόμαστε. Εξέλισσεστε. Η εξέλιξη είναι. Αυτό το βλέπουμε και στη μουσική, αναγκαίο, το βλέπουμε και στις εκδηλώσεις, το βλέπουμε και στους τρόπους έκφρασης. Αυτό. Απλά λέω ότι μέσα στον χρόνο της εξέλιξης δεν πρέπει να αλλοιωθούμε. Είναι αυτό, πολύ σημαντικό. Αυτό. Να συνυπάρχουμε. Εμείς θα θέλαμε, κυρία Κυριακίδου, έτσι κλείνοντας σιγά-σιγά, όταν θα είστε στην Αθήνα, να μας στείλετε υλικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Όλο αυτό που συμβαίνει, για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια τηλεφωνική, ναι, να μας πείτε και το πώς εξελίχθηκε. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρόν στην συνέναρξη. Δεν ξέρω αν το έχω παραλείψει και συγγνώμη. Ναι, ίσως να το αναφέρουμε. Στην αρχή ήρωα του λόγου μας έφερε. Και αυτό δείχνει ότι η πολιτεία. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρω ο κύριος, υπό την αιγίδα του πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Προκόπου Παυλόπουλου. Τελείται το συνέδριο και με την ευγενική χορηγία της Βουλής. Και
επιτέλους, έστω και έναν. Στην πρώτη αναφορά μου δεν το. Και επιτέλους έναν αιώνα μετά. Αποδίδει, είναι πολύ σημαντικό. Αποδίδει αυτό. Η πολιτεία την τιμή. Αισθανόμαστε δίπλα μας στην πολιτεία, στον ακριβώς, αγώνα μας ουσιαστικά πλέον και περιμένουμε την αποτελεσματικότητά του. Ευχόμαστε να ευωδώσει, κύριε Κυριακίδου. Εμείς χαιρόμαστε πολύ που μια Κοζανίτισσα εδώ την περιοχή μας είναι σε μια τόσο κέρια θέση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη ευθύνη. Είδατε πως το θέτω. Μια Κοζανίτισσα είναι σε αυτή τη θέση. Πολύ ωραία, έτσι. Παλιά, πριν από μερικές δεκαετίες, αυτό θα ήταν περίεργο να το έλεγε κανείς. Δεν είναι καθόλου περίεργο. Εκφράζουμε όλη την τοπική κοινωνία. Ακριβώς. Ο καθένας με τον τρόπο. Και ήταν μεγάλη τιμή μας που ήσασταν εδώ. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και σας υπόσχομαι ότι θα σας ενοχλώ. Θέλουμε υλικό. Θα σας ενοχλώ με την καλή την έννοια, γιατί από εδώ και πέρα το νέο διοικητικό που προέκυψε 24 του μηνός είχαμε εκλογές στην Ποντιακή Ομοσπονδία. Με το νέο διοικητικό που προέκυψε, ξεκινάμε τη λειτουργία μας και νομίζω ότι ο λόγος πρέπει να πάει παντού και εσείς είστε ένα μέσο που θα μας βοηθήσει. Είμαστε αυτό. Ένα μέσο που σε όλα μας τα δελτία ασχολούμαστε με τα ποντιακά ζητήματα και έχουμε και εξειδικευμένη εκπομπή. Σας συγχαίρω για την πολύ πλήρη ενημέρωση που κάνετε. Με τον Κώστα τον Περτσινίδη, μια εκπληκτική εκπομπή. Θα κάνουμε εφόλης της ύλης και θα έχουμε χρόνο να αναπτύξουμε και άλλα θέματα. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στο συνέδριο. Σας ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, με τα ποντιακά ολοκληρώνεται το δεύτερο σημερινό μέρος της ώρας αιχμής. Μείνετε συντονισμένοι. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια σας.